Η Λέσβος ήταν και θα παραμείνει κόκκινη. Η χώρα μας, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η χώρα μας συμμετέχοντας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνυπεύθυνη για τις συμπεριλιστικές επεμβάσεις που γίνονται για τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων και των δρόμων μεταφοράς τους και για τη δημιουργία του κύματος των προσφύγων και των μεταναστών. Με την απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η νατοικότερη του ΝΑΤΟ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετέτρεψε τα νησιά του Αιγαίου σε χώρο μαζικού εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών σε κολαστήρια τύπου Μόριας. Προεκλογικά η κυβέρνηση μεταφέρει πρόσφυγες και μετανάστες από το ένα νησί του Αιγαίου στο άλλο, από το ένα hot spot στο άλλο, προκειμένου να εμφανίσει ότι προχωρά σε μέτρα αποσυμφόρησης των νησιών. Όμως, υποκριτικές είναι και οι τοποθετήσεις της απερχόμενης Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και των άλλων υποψηφίων που στηρίζονται από τη Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ Πασόκ, αφού τα κόμματα αυτά και τα τοπικά τους στελέχη στην Περιφέρεια και τους Δήμους στήριξαν την απάνθρωπη επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να εγκλωβίσει τους ανθρώπους αυτούς που είναι τα θύματα του ιμπεριαλισμού στα νησιά και στη χώρα. Η λύση είναι να κλείσουν τώρα τα hot spot και να απεγκλωβιστούν όλοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από τα νησιά και τη χώρα, πρώτα και κύρια γιατί αυτοί το θέλουν. Να αποζημιωθούν οι κάτοικοι που έπαθαν ζημιές, να απομονωθεί κάθε ρατσιστική φωνή και το ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στα νησιά, εκτός από τα γενικότερα προβλήματα που αφορούν όλες τις περιοχές της Ελλάδας, όπως το τσάκισμα μισθών, συντάξεων και εργατικών δικαιωμάτων, η φορολιστία, η δραστική μείωση κοινωνικών παροχών και κονδυλίων για την προστασία από φυσικές καταστροφές, οι ιδιωτικοποιήσεις, η παραπέρα εμπορευματοποίηση της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας, που γίνονται βέβαια στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, προστίθεται και τα προβλήματα λόγω νησιωτικότητας. Σαν ένα μέτρο ανακούφισης στο αυξημένο κόστος μεταφοράς, παραγωγής και διαβίωσης στα νησιά, επιβλήθηκαν μετά από πολλούς αγώνες, πρωτοστατούντος βέβαια του ΚΚΕ, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ. Σήμερα, ο μειωμένος ΦΠΑ έχει καταργηθεί στα νησιά του Αιγαίου, εκτός από τη Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κό και Λέρο, και κατά απαράδεκτο τρόπο όμως η διατήρησή του συνδέεται με τον υπερκορεσμό των hot spot, γεγονός που δείχνει ότι η πρόθεση, όπως προηγούμενα αναφέρθηκε, είναι να μείνουν μόνιμα, να εγκλωβιστούν μόνιμα ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων και μεταναστών στα νησιά. Γιατί, τι σημαίνει αυτό, ότι αν, ας πούμε, η Μόρια έχει 3.000, φιλοξενεί 3.000, φιλοξενεί, τρόπος του λέγει, φιλοξενεί 3.000 πρόσφυγες και μετανάστες, δεν θεωρείται υπερκορεσμένη. Αν όμως βρίσκονται εκεί πέρα 10.000, τότε είναι υπερκορεσμένοι και τότε θα διατηρείται ο μειωμένος ΦΠΑ. Άρα, τι λένε στον κόσμο, ότι δέξου τους πρόσφυγες και τους μετανάστες μόνιμα, δέξου να δεχτούν πρώτα αυτοί βέβαια, και θα διατηρηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ. Έτοιμα λοιπόν όλων των κατοίκων των νησιών του Αιγαίου είναι να επανέλθει ο μειωμένος ΦΠΑ, όχι μόνο κατά 30, αλλά κατά 50% και να ισχύει για όλα τα νησιά του Αιγαίου. Να καταργηθεί στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και στα καύσιμα. Το μεταφορικό ισοδύναμο αφενός δεν μπορεί να αντισταθμίσει το μειωμένο ΦΠΑ και αφετέρου στην πραγματικότητα είναι μια νέα μορφή επιδότησης των εφοπλιστών. Έτοιμα επίσης όλων των κατοίκων των νησιών του Αιγαίου είναι να μειωθούν οι τιμές όλων των εισιτηρίων κατά 50%. Απαιτούν ασφαλείς, τακτικές και φθηνές ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συγκοινωνίες για όλα τα νησιά. Κάτι όμως βέβαια που ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε και τα άλλα αστικά κόμματα, με πρώτη βέβαια και καλύτερη τη Χρυσή Αυγή, το καλύτερο τσιράκι των εφοπλιστών, δεν διανοούνται να το ζητήσουν και πολύ περισσότερο να το επιβάλλουν στους εφοπλιστές με τις 60 συνταγματικά κατοχυρωμένες φοροαπαλλαγές. Σαν αντίδωρο και προκαλώντας για άλλη μια φορά τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έφερε, κατά το πρότυπο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, τη νέα εθελοντική συμβολική φορολογία των εφοπλιστών. και βέβαια είναι κατά πολύ μικρότερη από αυτή που είχαν κάνει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Αυτή ήταν περίπου 150 εκατομμύρια, η τωρινή είναι καμιά 40, και όσο βέβαια πήραν τα 150 θα πάρουν και τα 40. Στα σχολιά της Λέσβου πολλά είναι τα προβλήματα στις κτηριακές υποδομές, αλλά και οι ελλείψεις σε καθηγητές, που βάζουν εμπόδια στην απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων. Κραυγαλαίο παράδειγμα, το Μουσικό Σχολείο Λέσβου, που συστεγάζεται με το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλίνης, κάτω από απαράδεκτες συνθήκες για μαθητές και καθηγητές και των δύο σχολείων. Απαιτείται άμεσα το Μουσικό Σχολείο να αποκτήσει τη δική του στέγη, όπως και το Σχολείο Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Το ίδιο συμβαίνει με τις ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και στο νοσοκομείο Μυτιλίνης και στα κέντρα υγείας Μυτιλίνης και της Λέσβου ολόκληρης. Υπάρχουν ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό και ιδιαίτερα ειδικότητες όπως ακτινοδιαγνώστη, νεφρολόγο, ψυχίατρο, γυναικολόγο και παιδίατρο. Και αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι αν σήμερα τα δημόσια νοσοκομεία προσφέρουν, τουλάχιστον όσον αφορά τις υπηρεσίες υγείας, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας, αυτό οφείλεται πραγματικά στον ηρωισμό και στην αυταπάρνηση του προσωπικού, ιατρικού και νοσηλευτικού. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ζήτημα της πολιτικής προστασίας, δηλαδή της προστασίας από φυσικές καταστροφές, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, αλλά και από ζωονόσους και φυτονόσους που καταστρέφουν τη ζωική και φυτική παραγωγή, η πρόληψη αλλά και η γρήγορη και ολική αποζημίωση και αποκατάσταση των ζημιών είναι πρώτης προτεραιότητας ζήτημα για το ΚΚΕ και τη λαϊκή συσπήρωση. Όμως, για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τη χώρα μας, τα έργα πρόληψης για το λαό δεν είναι επιλέξιμα επειδή, εισαγωγικά, η δικαιοσύνη δεν είναι μέρος της ανάλυσης κόστους-οφέλους. Αυτό τόσο πολύ κοινικά αναφέρεται σε ένα ντοκουμέντο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, δύο σχεδόν χρόνια μετά το σεισμό της Βρύσσας, 100 περίπου σπίτια από τα 260 που είχαν κριθεί κατεδαφιστία δεν έχουν ακόμα κατεδαφιστεί. Έχουν εκδοθεί μόλις 10 με 15 άδειες και έχει ξεκινήσει η κατασκευή μόλις 2 νέων κατοικιών. Η επιδότηση ενοικίου και η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων λήγουν στις 31 Πέμπτου του 2019, δηλαδή σε λιγότερο από ένα μήνα. Εκκρεμεί ακόμα η αποκατάσταση των 8 σχολείων που έπαθαν ζημιές από το σεισμό, αλλά και ο προσεισμικός έλεγχος όλων των σχολείων της περιφέρειας και κυρίως όμως, όχι μόνο ο έλεγχος, αλλά και η λήψη των απαραίτητων μέτρων. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί και ο σεισμός της Βρύσσας απέδειξε ότι από όλα τα δημόσια κτίρια τα σχολεία είναι τα πιο ευάλωτα. Εκκρεμεί ακόμα η ανακατασκευή των δημοτικών κτίριων, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, καθώς και η αποζημίωση σεισμόπληκτων επαγγελματιών. Οι πλημμύρες και η έλλειψη επαρκών μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας προκάλεσαν καταστροφές σε κατοικίες, στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, μεγάλες κατολιστήσεις, ειδικά στο Πλωμάρι, και μεγάλες ζημιές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Οι δε ελλείψεις κυρίως προσωπικού, που εντάθηκαν ακόμα περισσότερο, αφού, για παράδειγμα, στη Μυτιλίνη το μισό περίπου προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας πήγε στη Φράπορτ, στο αεροδρόμιο δηλαδή που έχει η Φράπορτ, αλλά και μέσον σε όλες τις πυροσβεστικές υπηρεσίες των νησιών καθιστούν όλο και πιο προβληματική τόσο την πρόληψη όσο και την κατάσταση των πυρκαγιών, όπως με τραγικό βέβαια τρόπο έδειξε και η πυρκαγιά στο Μάτι. Η μη έγκαιρη και επαρκής δακοκτονία που προκάλεσε τη σχεδόν ολική καταστροφή της ελαιοπαραγωγής οφείλεται στην έλλειψη πόρων και προσωπικού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο περσινός αλλά και ο φετινός προϋπολογισμός για τη δακτυλοσκοπία στη Λέσβο είναι μόλις το 1/3 του προϋπολογισμού του 2009. Οι αγρότες, το ΚΚΕ και η λαϊκή συσπήρωση ζητούν την πλήρη αποζημίωσή τους και την έγκαιρη και επαρκή δακτυλοσκοπία στα επόμενα χρόνια. Για να γίνει αυτό, απαιτούνται πολλαπλάσια κονδύλια και προσωπικό και η δακτυλοσκοπία να πραγματοποιείται με ευθύνη των υπηρεσιών της περιφέρειας, όπως γινόταν μέχρι το 2011. Σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία, η κατάσταση είναι εξίσου δραματική. Η επιζωοτία, φέτος από το καταρροϊκό πυρετό, πέρυσι από την ευλογιά, εκτός από τις απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, πέρσι θανατώθηκαν περίπου 6.000 πρόβατα, είχε ως αποτέλεσμα, λόγω της καραντίνας, την κατάρρευση των τιμών του γάλακτος στα 70 λεπτά το λίτρο και του κρέατος στα 2 ευρώ το κιλό. Οι μικρομεσαίοι κτηνοτρόφοι, εκτός από τα πάγια αιτήματά τους για κατώτερες εγγυημένες τιμές, αφορολόγητο πετρέλαιο και άλλα βέβαια, έχουν δύο άμεσα αιτήματα. την πλήρη αποζημίωση των απολειών σε ζωικό κεφάλαιο και παραγωγή και την επαρκή στελέχωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας, γιατί σήμερα ουσιαστικά μόνον 4 κτηνίατροι καλούνται να κάνουν ό,τι έκαναν πριν από μερικά χρόνια 13 με λιγότερα ζώα. Οι ενεργειακοί όμιλοι θέλουν να μετατρέψουν τη Λέσβο αλλά και τη Λίμνο, τη Χίο και την Ικαρία σε ένα απέραντο φαραωνικό αεολικό πάρκο για καθαρά εξαγωγικούς σκοπούς. Δεν θα το επιτρέψουμε. Η περιφέρεια θέλει να παραδώσει τον κόλπο της Καλονής στους επιχειρηματίες για την ανέξοδη εξόρυξη υπαρκουσών μεγάλων ποσοτήτων χάβρων στριδιά, που κατακλείζουν τον κόλπο. Δεν θα το επιτρέψουμε και αυτό. Παράλληλα, στον κόλπο της Καλονής συντελείται ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που οφείλεται στη μη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και την έκρηση των ανεπεξέργαστων λιμάτων στην κορυφή του κόλπου κοντά στις αλικές, με αποτέλεσμα την αφόρητη δυσοσμία, ειδικά το καλοκαίρι, και τον κίνδυνο καταστροφής του κόλπου αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα. Γι' αυτό έχουν τεράστιες ευθύνες οι προηγούμενες και σημερινές δημοτικές αρχές, αλλά και η περιφέρεια, καθώς βέβαια και η κεντρική κυβέρνηση. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με τα ψηφοθέλτια σε δήμους και περιφέρεια, που τα αποτελούν ανιδιοτελείς αγωνιστές της γνώσης των προβλημάτων του λαού, που δεν θα υπολογίσουν κόστος και προσπάθεια για να τα λύσουν. Μπήκαμε με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα στη μάχη των εκλογών για την περιφέρεια και τους Δήμους, αλλά και στην Ευρωβουλή και στις εθνικές εκλογές όποτε γίνουν. Χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από τίτλους ανεξαρτησίας, δηλώνουμε εξαρτημένοι από δύο πράγματα: την επιστήμη και τα συμφέροντα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Χωρίς να κάνουμε συμφωνίες κορυφής, αλλά συμφωνίες στην κοινωνική βάση, πάνω στα λαϊκά προβλήματα και στη λύση τους σε όφελος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Χωρίς να γίνουμε οι μάντες μεταφοράς της αντιλαϊκής πολιτικής της κεντρικής διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παλέψουμε μαζί με το λαό και τα λαϊκά στρώματα, όπως έκαναν οι 5 κομμουνιστές δήμαρχοι στην Πάτρα, στην Κεσαριανή, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη και στην Ικαριά, αλλά και οι κομμουνιστές δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι. Για να μην περάσουν οι αντιλαϊκές πολιτικές, για άμεσα μέτρα ανακούφισης, για να διαμορφωθεί η συμμαχία εκείνων των κοινωνικών δυνάμεων που έχουν αντικειμενικό συμφέρον από την ανατροπή του εκμεταλλευτικού συστήματος, για να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές ανατροπές παντού, γιατί έτσι μόνο μπορεί να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες στην ολότητά τους και να οικοδομηθεί μια δίκαιη και ειρηνική κοινωνία με το λαό αφεντικό και νοικοκύρι στον τόπο του, φίλο και συνεργάτη με τους άλλους λαούς. Γι' αυτό, για τους σημερινούς σεισμούς, αλλά και για τους σεισμούς που μέλλονται να έρθουν, να θυμηθούμε και τον Μπρέχτ, δυναμώνουμε, ψηφίζουμε και δυναμώνουμε ΚΚΕ και λαϊκή συσπήρωση και στη Λέσβο.